Τολμήσατε να βγάλετε από τα συρτάρια σας αυτό το κατάπτυστο σχέδιο νόμου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων και να το φέρετε στη Βουλή για να το ψηφίσετε. Γελιέστε όμως αν νομίζετε ότι αυτό το τερατούργημα τελικά θα εφαρμοστεί. Όπως το βγάλατε, έτσι και θα το ξαναβάλετε στα συρτάρια σας, ακόμα και ως ψηφισμένο νόμο. Θα σας αναγκάσουν οι εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός, που θα το ακυρώσουν στην πράξη. Και μην παριστάνετε τους δημοκρατικά ευαίσθητους και θυγμένους όταν σας το λέμε αυτό. Μια ματιά στην ιστορία θα σας πείσει για του λόγου το αληθές και υλοποιήσιμο. Και δεν εννοούμε εκείνους τους θυγμένους μόνο του παλιού ιδιώνυμου των αρχών των δεκαετιών του προηγούμενου αιώνα. Το πρόσχημα τότε ήταν οι ζωοκλοπές. Όσοι στήριζαν το ιδιώνυμο υπερτόνιζαν και τότε τα δημοκρατικά τους δήθεν φρονήματα και ευαισθησίες. Και βέβαια, πριν αλέκτορ λαλίσε τρεις, γέμισαν τα ξερονήσια και οι φυλακές με αγωνιστές με το νόμο για τη ζωοκλοπή, το γνωστό πλέον ως ιδιώνυμο. Από τότε η παράταξή τους κουβαλάει αυτή τη μεγάλη ντροπή της ιστορίας. Γιατί όμως φέρνετε το σχέδιο νόμου για τον περιορισμό στην ουσία για την απαγόρευση των διαδηλώσεων? Όλα αυτά που λέτε, ότι δήθεν θέλετε να βάλετε τάξη στις διαδηλώσεις, αφήστε τα να τα λένε τα διάφορα παπαγαλάκια σας που έχουν πιάσει δουλειά για να πείσουν για την αναγκαιότητά του. Μην εκτίθεστε περισσότερο. Το σχέδιο νόμου σας ξεμπροστιάζει. Είναι η απόδειξη ότι η αντιλαϊκή πολιτική θα κλιμακωθεί μπροστά στη νέα καπιταλιστική κρίση. Εσείς οι ίδιοι αναγκαστήκατε να παραδεχτείτε ότι θα είναι μια κρίση βαθιά που θα τη φορτώσετε πάλι στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα, όπως ακριβώς κάνατε και με την προηγούμενη. Ξέρετε πολύ καλά πως τα αντεργατικά μέτρα που περάσατε μέσα στην καραντίνα με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου δεν αρκούν σε εσάς και στους φίλους σας. Θα ακολουθήσει νέο αντιλαϊκό πακέτο με μέτρα τα οποία βέβαια ούτε προσωρινά είναι, ούτε μέτρα δίκαιης κατανομής των βαρών, όπως κοροϊδεύεται. Όπως άλλωστε δεν ήταν και τα μνημονιακά μέτρα που ψηφίσατε όλοι σας μηδενός εξαιρουμένου. Και ας λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί αυστηρούς όρους που θα παραπέμπουν σε μνημόνια, στην Τρόικα, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, για να καθησυχάσει το λαό. Δεν χρειάζεται να σας επιβάλλουν νέα αντιλαϊκά μέτρα και μεταρρυθμίσεις, θα τις κάνετε μόνοι σας. Είναι στο πρόγραμμά σας. Έτσι και τώρα οι μεταρρυθμίσεις, δηλαδή τα εργαλεία που θα φορτώσουν τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους για να προστατευτεί μόνο και μόνο η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των μεγάλων επιχειρήσεων, θα είναι δική σας έμπνευσης. Μπορείτε να καμαρώνετε πως θα έχουν τη σφραγίδα της δικής σας κυβέρνησης. Τα νέα πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία πανηγυρίζετε κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, στις μεγάλες επιχειρήσεις θα κατευθυνθούν. Θα πληρωθούν όμως από τις τσέπες του ελληνικού λαού και με την αύξηση της φορολογίας και με τη μείωση των κοινωνικών δαπανών της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας. Γιατί όπως προκλητικά λένε τα συνεταιράκια σας στις Κομισιόν, δεν υπάρχει τσάμπα γεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νομοσχέδιο έκτρωμα για τον περιορισμό των διαδηλώσεων είναι η απόδειξη λοιπόν σε ποιον θα σταλεί ο λογαριασμός των μέτρων, στους εργαζόμενους, στο λαό. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και ομολογία της κυβέρνησής σας. Ομολογείτε την ανησυχία σας ότι οι εργαζόμενοι, οι μικροί επαγγελματίες, οι φτωχοί αγρότες, τα νέα παιδιά δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια να μετράνε νέες απώλειες. Το κύριο όμως είναι ότι το νομοσχέδιο για τον περιορισμό, ουσιαστικά την απαγόρευση των διαδηλώσεων, υπηρετεί το στρατηγικό σας στόχο, αυτόν της υπεράσπισης ενός συστήματος που έχει χρεοκοπήσει, δεν μπορεί να δώσει διέξοδο στις ανάγκες του λαού. Η αμφισβήτηση
απέναντι στο σύστημα της εκμετάλλευσης μεγαλώνει και αυτό δεν μπορεί να ανακόψει κανένας μηχανισμός ιδεολογικής χειραγώγησης. Ο προβληματισμός αλλά και η δράση για την αναζήτηση εναλλακτικής θα μεγαλώνει. Γι' αυτό εξοπλίζετε με νέα όπλα τη φαρέτρα σας. Γι' αυτό θέλετε να νομιμοποιήσετε μηχανισμούς και μέτρα που ήδη έχουν περάσει σε άλλες χώρες. Και αν εδώ καθυστέρησαν, αυτό έγινε χάρη στη μεγάλη συμβολή του οργανωμένου ταξικού κινήματος και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Γι' αυτό ακριβώς το τερατούργημα το οποίο ετοιμάζεστε σήμερα να νομιμοποιήσετε, φυσικά μόνο τυπικά, προβλέπει την εισαγωγή πιο εξελιγμένων και άρα πιο επικίνδυνων μηχανισμών κρατικής καταστολής και τρομοκρατίας. Το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας στοχεύει σε κάθε προοδευτική ριζοσπαστική ιδεολογία και πράξη, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να βάζει στο ίδιο τσουβάλι το ριζοσπαστισμό με διάφορες υπαρκτές μορφές βίας, όπως είναι η ενδοοικογενειακή ή η ενδοσχολική βία. Μάλιστα, προβλέπει τη σύσταση αρμόδιας υπηρεσίας, διεύθυνση πρόληψης της βίας ονομάζεται, η οποία θα προωθεί την απορυζοσπαστικοποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Πως κατασκευάζεται, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ένα σύγχρονο ιδεολογικό, κατασταλτικό, χαφιεδίστικο μηχανισμό που θα παρεμβαίνει από τα σχολεία μέχρι τα πανεπιστήμια σε συνεργασία με κρατικές και μη κρατικές αρχές. Και για να έχουμε και το καλό ερώτημα, ποιες είναι αυτές οι μη κρατικές αρχές? Είναι ΜΚΟ και διάφορα ύποπτα ιδρύματα? Είναι εταιρείες παροχής ασφάλειας? Και τι ακριβώς θα κάνει ο μηχανισμός αυτός? Η απάντηση είναι, αυτός ο μηχανισμός θα έχει ως καθήκον του να συκοφαντεί, να ποινικοποιεί τη δράση όποιου αντιστέκεται, παλεύει, αμφισβητεί, συγκρούεται με τη σημερινή δικτατορία του κεφαλαίου. Γιατί αυτή ακριβώς είναι η ριζοσπαστική δράση η οποία σας ενοχλεί και με την οποία θέλετε να ξεμπερδεύετε. Η πολιτική όμως αυτή δεν αποτελεί και δική σας πρωτοτυπία, κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Για το μόνο που μπορείτε να κομπάζετε είναι πως εσείς είστε ο πιο φανατικός υποστηρικτής της και αυτή είναι μια από τις διαφορές σας με άλλους. Γιατί η ποινικοποίηση της ριζοσπαστικής ιδεολογίας και πράξης αποτελεί επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με βάση αυτή τη θεωρία, όπως και με βάση την ανιστόρητη εξίσωση φασισμού-κομμουνισμού, προωθείται σε μια σειρά χώρες η ποινικοποίηση της δράσης λαϊκών κινημάτων, κομμουνιστικών κομμάτων. Θέλετε να σας θυμίσουμε πώς ορίζει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τη ριζοσπαστικοποίηση σε επίσημα κείμενά της? Γιατί μη μας πείτε βέβαια πως δεν τα ξέρετε, ξέρετε και παραξέρετε, αλλά δεν τολμάτε εδώ μέσα να τα πείτε καθαρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει στο ίδιο τσουβάλι τους φασίστες, τους φανατικούς ισλαμιστές και όσους παλεύουν για τη ριζική ανατροπή του σημερινού συστήματος. Λέει χαρακτηριστικά, εισαγωγικά για τα πρακτικά, οι υποστηρικτές των ριζοσπαστικοποιημένων αριστερόστροφων ιδεολογιών απορρίπτουν τις καπιταλιστικές αξίες, τις οποίες θεωρούν κύρια αιτία της κοινωνικής ανισότητας. Έχουν εξαιρετικά επικρίνει την πολυεθνική στρατιωτική και οικονομική ρύθμιση όπως το ΝΑΤΟ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αντιτίθενται στην αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, της υγείας, των μεταφορών κλπ. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτά ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίσημα κείμενά της ως ριζοσπαστισμό. Μήπως μπορείτε να μας πείτε στη χώρα μας ποιοι είναι αυτοί? Μήπως είναι εργατικά σωματεία, σωματεία σύλλογοι των εκπαιδευτικών, των υγειονομικών, των αυτεργατών, άλλοι κλάδοι εργαζομένων? Όμως αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο δίθεν παράδεισος της δημοκρατίας. Μάλιστα, πριν 6 μήνες, αυτή η αντιδραστική Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ετήσια έκθεσή της, κατέγραφε επίσημα ως κίνδυνο για την ασφάλεια
τις λαϊκές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Θέλετε να σας θυμίσουμε τι ψηφίσατε, γιατί ορισμένοι παριστάνετε πως έχετε πάθει αμνησία. Η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ ψήφισαν υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε λευκό. Να λοιπόν, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κινάλ στην κριτική τους στέκονται μόνο στις χουντικές αντιγραφές, αντιδρούν στις διατάξεις που βγάζουν μάτι βέβαια για την αντιδραστικότητά τους, αφήνουν όμως το απειρόβλητο, τον ιδεολογικό πυρήνα αυτού του νομοσχεδίου, πάνω στον οποίο και θεμελιώνονται όλα τα υπόλοιπα. Παρακολουθήσαμε το ΣΥΡΙΖΑ με το Κινάλ να μαλώνουν για την περίοδο της μεταπολίτευσης, για την πατρότητα των κοινωνικών συμβολέων. Θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε τον καυγά ανάμεσα στη Νέα και την παλιά Σοσιαλδημοκρατία, αλλά επειδή δεν είμαστε στη δεκαετία του 80, αλλά στο 2020, σας λέμε το εξής, πως αν ο λαός μας είχε ορισμένες κατακτήσεις, αυτό μπόρεσε να το κάνει και λόγω της ανόδου του εργατικού κινήματος και λόγω του ότι υπήρχε ένας διαφορετικός συνολικά συσχετισμός δύναμης με την ύπαρξη του σοσιαλισμού που υποχρέωνε σε ορισμένες παραχωρήσεις. Όλα αυτά όμως που κατέκτησε ο λαός μας, του τα πήρατε πίσω. Ένα προς ένα, όλοι σας, και εσείς κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Άρα λοιπόν, ο λαός μας μπορεί να είναι κερδισμένος όχι όταν δένεται χειροπόδαρα με κοινωνικά συμβόλαια, αλλά όταν αποφασίζει να τα σπάσει αυτά. Το τερατούργημά σας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, βάζει όχι γενικά κανόνες στις συγκεντρώσεις, όπως κοροϊδεύεται, αλλά νέους, προκλητικούς, αντιδραστικούς περιορισμούς, ξεπερνώντας κατά πολύ ακόμα και αυτούς που θέτει το υπάρχον Σύνταγμα και προηγούμενοι φυσικά νόμοι σας. Είναι ή δεν είναι πρόκληση να ορίζεται πως εξ αρχής απαγορεύονται συγκεντρώσεις σε δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία κλπ, ενώ μπορεί να απαγορευτούν και σε άλλες περιπτώσεις, όπως όταν πραγματοποιούνται χωρίς γνωστοποίηση στις αρχές ή αν δεν συμμορφώνονται οι διαδηλωτές στους περιορισμούς. Για πείτε μας, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισητισμό, οι οποίοι έχουν μείνει άνεργοι και αυτές τις μέρες ζητούν επίμονα να συναντηθούν με τον υπουργό σας, τον κύριο Βρούτση, έχουν ή δεν έχουν δικαίωμα να διαδηλώνουν έξω από το Υπουργείο Εργασίας? Πού θέλετε να πάνε για να καταφέρουν να συναντηθούν μαζί του, μπας και εξασφαλίσουν ένα στοιχειώδες εισόδημα για όλους αυτούς που έχουν μείνει ξεκρέμαστοι και δίνουν πραγματική μάχη για την επιβίωσή τους? Μάλλον στα γραφεία του ΣΕΒ. Ίσως εκεί βέβαια θα τον βρουν πιο εύκολα. Ξημεροβραδιάζεται μαζί τους για να πάρει γραμμή, βλέπετε. Η εκπαιδευτική των καλλιτεχνικών μαθημάτων που τα κόβεται από το νέο αναλυτικό πρόγραμμα στα γυμνάσια και στα λύκεια. Γιατί δεν μπορούν να διαδηλώνουν έξω από το Υπουργείο Παιδείας? Πού θέλετε να πάνε? Έξω από κανένα κολέγιο για να βρουν την υπουργό σας, ή απλά δεν θέλετε να τις χαλάνε την αταραξία της αντιεκπαιδευτικής της πολιτικής πρακτικής? Δεν ξέρετε μήπως πως έκτακτα γεγονότα από μόνα τους μπορούν να επιβάλλουν στους εργαζόμενους να κινητοποιηθούν άμεσα και μάλιστα χωρίς καν να προλάβουν, όπως απαιτείται, να γνωστοποιήσουν στις αρχές μια διαμαρτυρία, μια διαδήλωσή τους? Για πείτε μας, όταν σε ένα χώρο δουλειάς γίνει ένα εργατικό ατύχημα, σκοτωθεί ένας εργάτης, οι συνάδελφοί του έχουν ή δεν έχουν δικαίωμα την ίδια στιγμή να διαδηλώσουν έξω από μια υπηρεσία, ένα υπουργείο, να διαμαρτυρηθούν για την έλλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας? Τι δηλαδή περιμένετε, πρώτα να πρωτοκολλήσουν την αίτησή τους για να τους δώσετε άδεια αν έχουν δίκιο να διαμαρτυρηθούν για το έγκλημα? Και μην μας πείτε ξανά πως δεν γίνονται κάθε μέρα εργατικά ατυχήματα, γιατί προκαλείτε όχι μόνο εμάς, προκαλείτε τους ίδιους εργαζόμενους που έχουν χάσει πολλούς συναδέρφους τους και τις οικογένειες των αδικοχαμένων εργατών. Ξέρετε πολύ καλά πως σήμερα υπάρχουν εργάτες όπως είναι οι εργάτες στη Λάρκο που φεύγουν για τη δουλειά και δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν σπίτι τους ζωντανοί, γιατί εσείς και οι προηγούμενοι οδηγήσατε την εταιρεία σε τέτοια απαξίωση για να την παραδώσετε ολοκληρωτικά σε ιδιώτες. Για πείτε μας, ποιες είναι οι αφόρμητες συγκεντρώσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο για γεγονότα κοινωνικής σημασίας?
αυτό το κοινωνικής σημασίας, ποιος θα το ορίζει και με ποια κριτήρια. Έχει κοινωνική σημασία η διαμαρτυρία για την ακύρωση ενός πληστηριασμού της κατοικίας μιας λαϊκής οικογένειας. Έχει κοινωνική σημασία η κινητοποίηση των κατοίκων μιας περιοχής γιατί δεν φτιάχνεται ένας δρόμος Καρμανιόλα στην περιοχή τους που έχει στοιχήσει ανθρώπινες ζωές. Έχει κοινωνική σημασία ή δεν έχει η αφόρμητη κινητοποίηση σε ένα δημαρχείο των μαθητών ενός σχολείου που δεν έχει θέρμανση και οι μαθητές αναγκάζονται εν έτη 2020 να κάνουν μάθημα στο ψύχος. Με βάση όλα αυτά, ποιος τελικά θα ορίζει και με ποια κριτήρια αν μια συγκέντρωση θα απαγορεύεται. Μας απαντάτε, πρώτον η αστυνομία η οποία αποκτά υπερεξουσίες και την αρμοδιότητα να απαγορεύσει εξ αρχής ή να διαλύσει μια συγκέντρωση διαδήλωση. Δεύτερον, το λιμενικό σώμα, το οποίο επίσης θα χρησιμοποιείται ενάντια σε λαϊκές κινητοποίησεις, διευρύνοντας μάλιστα τον καταστατικό ρόλο του. Δίνεται μάλιστα την δυνατότητα στην ηγεσία της αστυνομίας είτε να απαγορεύσει μια συγκέντρωση με μικρό αριθμό διαδηλωτών, γιατί υποτίθεται θα προκαλέσει δυσανάλογη του μεγέθους της ταλαιπωρία, είτε να απαγορεύσει και μια μαζική συγκέντρωση με την αιτιολογία, για παράδειγμα, ότι θα μείνει για πολλή ώρα κλειστό το κέντρο της Αθήνας. Πώς θα εκτιμά από πριν η ηγεσία της αστυνομίας ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο? Θα ρίχνει στα χαρτιά σαν τη χαρτορίχτρα ή θα προσλάβει καφεντζούδες για να ξέρει πόσος κόσμος θα κατέβει να διαδηλώσει? Μάλλον θα χρειαστεί να κάνετε τέτοιες προσλήψεις στην αστυνομία, αφού όπως επίσης διαβάζουμε στο νομοσχέδιό σας, η αστυνομική αρχή μπορεί να λαμβάνει μέτρα και στην περίπτωση που πιθανολογείται σοβαρά η τέλεση αξιόπινων πράξεων. Πέρα από όλα αυτά τα αντιδραστικά που περιέχει το νομοθετικό αυτό έκτρωμα, το πιο σοβαρό είναι η αστική ευθύνη του οργανωτή, ο οποίος θα έχει την ευθύνη αποζημίωσης για τον οποιονδήποτε εισχωρήσει σε μια συγκέντρωση ή με αφορμή μια συγκέντρωση, εάν προκαλέσει ζημιές. Δηλαδή, τι μας λέτε? Ότι ο οργανωτής, για παράδειγμα, ένα εργατικό σωματείο, ένα φοιτητικό σύλλογο πιθανόν, ένα μαθητικό συμβούλιο πιθανόν, δηλαδή ο πρόεδρος του σωματείου, ο πρόεδρος ενός φοιτητικού συλλόγου, ενός 15 μελούς μαθητικού συμβουλίου, θα έχει την ευθύνη για τις όποιες ζημιές μπορεί να προκαλέσουν οι διάφοροι μπακαλάκηδες, δηλαδή οι λεγόμενοι γνωστοί-άγνωστοι προβοκάτορες. Δηλαδή, οι γνωστοί, εδώ που τα λέμε στους κρατικούς μηχανισμούς, για να λέμε τελικά και τα πράγματα με το όνομά τους. Και τι δηλαδή θα κάνετε? Θα τυλίγετε σε μια κόλλα χαρτί αγωνιστές και θα τους έρνετε στα δικαστήρια. Για να αποδείξουν τι ακριβώς δηλαδή? Αυτό που γνωρίζουν όλοι σε αυτή τη χώρα. Πως το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα, οι φορείς της νεολαίας δεν έχουν καμία σχέση με τους προβοκατόρικους μηχανισμούς. Γιατί οι μόνοι που έχουν σχέση με αυτούς τους μηχανισμούς είναι μόνο το ίδιο το κράτος και το εντός αυτού παρακράτος. Με αυτό που πάτε να ψηφίσετε, όχι μόνο δεν αποτρέπετε την προβοκάτσια, αλλά ρίχνετε νερό και στο μήλο της παραγωγής της. Τι λέγατε μέχρι σήμερα, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας? Τι αναμασούσαν τα παπαγαλάκια σας? Ότι όταν οι διάφοροι προβοκάτορες προκαλούν ζημιές σε καταστήματα, η ευθύνη της αποζημίωσης βαραίνει τους διοργανωτές της συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν οι ζημιές, δηλαδή τους πρόεδρους ενός σωματείου, μιας ομοσπονδίας κλπ. Αν αυτό δεν είναι η θεσμική νομιμοποίηση της προβοκάτσιας και του κοινωνικού αυτοματισμού, τότε τι είναι? Αν αυτό δεν οπλίζει και ταυτόχρονα αθωώνει τους προβοκάτορες, τότε τι κάνει? Τι ακριβώς κάνετε? Πολύ απλά στρώνετε εσείς το χαλί στα διάφορα προβοκατόρικα στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν επεισόδια σε μια συγκέντρωση. Με σκοπό βέβαια είτε να διαλυθεί η συγκέντρωση, είτε να εξοντωθούν ηθικά και οικονομικά οι διοργανωτές, οι οποίοι σύμφωνα με το νομοσχέδιό σας έχουν και την αντικειμενική ευθύνη για την προβοκατόρικη δράση αυτών των στοιχείων. Είχατε μάλιστα το θράσος να επιβεβαιώσετε ότι αυτό ακριβώς επιδιώκεται με τη συγκεκριμένη διάταξη μέσω του εισηγητή σας, ο οποίος εισηγητή σας στην Επιτροπή της Βουλής
έσπευσε να χρεώσει στις μαζικότατες κινητοποιήσεις του 2010 και στους διοργανωτές τη δολοφονία των εργαζομένων της Μαρφίν, που ήταν τα τραγικά θύματα ενός πολύ καλά οργανωμένου σχεδίου προβοκάτσιας με στόχο να χτυπηθούν κυρίως οι μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις εκείνης της περίοδου. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, σας παρακολουθούμε όλες αυτές τις μέρες να προσπαθείτε να υπερασπιστείτε το αντιδραστικό σας νομοσχέδιο με διάφορα μέχρι και γελία επιχειρήματα πολύ παλιά σκοπής. Για παράδειγμα, η προσπάθειά σας να το πλασάρετε ως σωτήριο για τα εμπορομάγαζα που υποφέρουν κυρίως ή και αποκλειστικά από τις κινητοποιήσεις της συνεχής λέτε στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο βέβαια δεν πείθει πλέον κανέναν. Οι επαγγελματίες ξέρουν πολύ καλά ποιοι τους οδήγησαν και ποιοι τους οδηγούν στα σημερινά τους αδιέξοδα. Ξέρουν ποιοι ροκάνησαν τα ήδη μειωμένα από τον ανταγωνισμό εισοδήματά τους και τους οδήγησαν στην υπερχρέωση, σε τράπεζες, στο δημόσιο, στον εφιάλτη των κατασχέσεων, των πληστηριασμών. Η δική σας κυβέρνηση ψήφισε και εμπλούτησε το αντιλαϊκό οπλοστάσιο που χρησιμοποιείται σε βάρος τους. Φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, χαράτσια όπως το τέλος επιτιδεύματος, κατασχέσεις για χρέη 500 ευρώ, το αντιασφαλιστικό έκτρωμα Βρούτσικα Τρούγκαλου, τη σταδιακή άρση της κυριακάτικης αργίας και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Αλλά και το άθλιο επιχείρημα των κλακαδόρων γνωστών και αυτών των διαφόρων αστικών σχεδιασμών ότι οι κινητοποιήσεις παραλύουν το κέντρο και την αγορά παραμένει παντελώς διάτρητο, εντελώς διάτρητο. Για πείτε μας, οι 200.000 κυρίως μικρές επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο την πενταετία 2011-2016 έκλεισαν λόγω των κινητοποιήσεων ή λόγω της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών που τις συνόδευαν. Για το ότι τα μικρομάγαζα βαράνε μύγες και κλείνουν το ένα μετά το άλλο στην Κυψέλη, στον Κολονό, στον Γκίζη, παντού κι αλλού, φταίνε οι διαδηλώσεις ή η κυριαρχία μεγάλων αλυσίδων πολυκαταστημάτων στην αγορά και το τσακισμένο λαϊκό εισόδημα. Σταματήστε πια αυτή την κουτοπονηριά. Το νομοσχέδιό σας το έχουν ήδη χαιρετήσει μεγαλοξενοδόχοι, πολυκαταστήματα, αλυσίδες του κέντρου που αργά αλλά σταθερά συγκεντρώνουν την εμπορική κίνηση της περιοχής και ωρέγονται τουριστικές οάσεις και μεγάλους περιπάτους. Αυτοί απαιτούν απαγόρευση διαδηλώσεων και σιγή νεκροταφείου, όχι οι επαγγελματίες που βρίσκονται στην αντίπερα όχθη, που πολλές φορές αναγκάζονται και οι ίδιοι να διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους. Και ξέρουν ότι όταν έχουν εισόδημα, τα λεφτά τους τα ακουμπάνε για να αγοράσουν τα εμπορεύματά τους οι άντρες και οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών που είναι εργάτες, υπάλληλοι, επιστήμονες, αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες, άλλοι αγρότες, συνταξιούχοι, γυναίκες, δηλαδή όλοι αυτοί που διαδηλώνουν και διεκδικούν. Σας ακούμε κύριοι της κυβέρνησης να λέτε πως το νομοσχέδιο δεν αφορά τις συγκροτημένες οργανωμένες συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, του ΚΚΕ, μα ακριβώς τις συγκεντρώσεις του ταξικού εργατικού κινήματος στοχοποιεί το νομοσχέδιο. Ποιες δηλαδή στοχοποιεί? Τις ολιγάριθμες κινητοποιήσεις της κυβερνητικής ΓΕΣΕΕ που μερικές δεκάδες φωτογραφίζονται σε μια πλατεία, κάνουν δηλώσεις στα κανάλια και μετά σκορπίζουν στα γύρω? Ή τις συγκεντρώσεις των 50 ατόμων που κλείνουν τάχα όλο το δρόμο? Πού το είδατε αυτό? Μόνο οι δικοί σας, οι δακίτες συνδικαλιστές μαζεύονται τόσοι. Ούτε φυσικά εννοείται στο νομοσχέδιο τους 50 μπαχαλάκηδες που αναδιαστήματα παίζουν κλεφτοπόλεμο σε εξάρχεια ή κάποιες άλλες γειτονιές με την αστυνομία. Μόνο που αυτοί όλοι, από όσο ξέρουμε και βλέπουμε, δεν διαδηλώνουν ακριβώς. Το παιχνίδι της γάτας και του ποντικού παίζουν μέσα στα στενά. Στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται και οι συγκεντρώσεις των πολιτικών κομμάτων. Μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε και πολύ καλά μάλιστα. Εκεί που μιλάτε για το σκοπό της συγκέντρωσης,
Μιλάτε γι' αυτό ακριβώς. Από πού και ως πού λοιπόν το κράτος, η αστυνομία, ο δικαστής θα κρίνει το σκοπό μιας συγκέντρωσης που κάνει ένα πολιτικό κόμμα? Γιατί το κάνετε αυτό? Το κάνετε, ξαναλέω, γιατί δουλεύετε με σχέδιο, με τη στρατηγική σας, για να μπορεί σε μια πορεία να έρχεται το κράτος και να λέει ότι αυτός ο σκοπός της συγκέντρωσης, επειδή είναι ενάντια στο ΝΑΤΟ, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια στον καπιταλισμό, δεν συνάδει με το σύνταγμα της χώρας. Και άρα είναι επικίνδυνος και η συγκέντρωση πρέπει να απαγορευτεί. Γι' αυτό βάζετε το σκοπό της συγκέντρωσης που αφορά, ξαναλέμε, και πολιτικά κόμματα. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι στο στόχαστρο μπαίνουν συνολικά οι διαδηλώσεις. Άλλωστε, το ίδιο το νομοσχέδιό σας από τον τίτλο του κιόλας ξεκαθαρίζει ότι στόχος είναι οι δημόσιες συναθρήσεις. Δεν μιλά ούτε για ολιγομελείς συναθρήσεις ορισμένων, ούτε για τις συναθρήσεις κάποιων μπαχαλάκιδων και προβοκατόρων του κινήματος. Το νομοσχέδιο λοιπόν στοχεύει ακριβώς στις μαζικές, ταξικές και οργανωμένες διαδηλώσεις. Αυτές και το περιεχόμενό τους σας ενοχλούν, γιατί δεν βολεύει το σύστημά σας και την τάξη σας. Τις άλλες, τις λίγες των λίγων, τις αξιοποιείτε κάθε φορά για να συκοφαντήσετε μόνο το οργανωμένο ταξικό εργατικό λαϊκό κίνημα, όπως άλλωστε κάνατε και τώρα με το νομοσχέδιο. Φυσικά και είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι οι μπαχαλάκηδες θα εξαφανιστούν επειδή η αστυνομία θα ζητάει τα στοιχεία του οργανωτή και τη λίστα με τα αιτήματα για να δώσει άδεια στη διαδήλωσή τους. Βέβαια, οι κύριοι της κυβέρνησης ξέρουν πολύ καλά πως το βήμα έντασης της καταστολής που επιχειρούν με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα ήταν μετέωρο αν δεν είχαν προηγηθεί άλλα βήματα, και πιο συγκεκριμένα αυτά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε, η συνέχεια του κράτους έχει εφαρμογή και εδώ. Ποιος προχώρησε στον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος στο όνομα μάλιστα πάλι της απαράδεκτης λογικής περί μειοψηφιών που ταλαιπωρούν? Ποιος ψήφισε τη μετατροπή των κινητοποιήσεων ενάντια στους πληστηριασμούς σε ιδιώνυμο αδίκημα? Ποιος διατήρησε το απαράδεκτο νομικό οπλοστάσιο των τρομονόμων που φτιάχτηκαν για να τυλίγονται άνθρωποι σε μια κόλλα χαρτί παρά τις προτάσεις του ΚΚΕ για την κατάργησή τους? Η δική σας κυβέρνηση, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλους εσάς, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, και τους παρατρεχαμένους σας που βγάζουν φλίκτενες και μόνο στο άκουσμα μιας συγκέντρωσης, σας λέμε ξανά ότι δεν πρόκειται να σας απαλλάξουμε από αυτό το μαρτύριο. Από τότε που οι καταπιεσμένοι άρχισαν να παλεύουν ενάντια στην αδικία, ισχύει ένα πράγμα, αυτό που λένε και οι στίχοι από ένα τραγούδι του αντιδικτατορικού αγώνα. Στους δρόμους θα κριθεί το δίκιο, στους δρόμους θα κριθεί ο σατράπης, απ' τη σκληράδα θα φυτρώσει το νιό βλαστάρι της αγάπης. Κυρίες και κύριοι, η ιστορία είναι γεμάτη από νόμους που βρικολάκιασαν. Από νόμους που ήθελαν να βάλουν στο γύψο την ταξική πάλι, τη ριζοσπαστική σκέψη και δράση. Τελικά όλοι τους, μηδενός εξαιρουμένου, έμειναν στα χαρτιά. Τα χαρτιά αυτά βέβαια ίσως είναι χρήσιμα για άλλη όμως χρήση, από το λαό, από τους αδικημένους και καταπιεσμένους αυτού του τόπου. Εκεί που ανήκουν πραγματικά, δηλαδή τέτοιου είδους νόμοι, στα σκουπίδια ή στον απόπατο της ιστορίας, αν θέλετε. Η πραγματική ιστορία για την οποία είμαστε περήφανοι και εμείς, και θα είναι και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, είναι αυτή που γράφηκε στα πεδία των ταξικών μαχών. Είναι η ιστορία που γράφουν οι μαζικές λαϊκές διαδηλώσεις, τα μεγάλα μαζικά συλλαλητήρια στους δρόμους της Αθήνας, στους δρόμους της Ελλάδας. Αυτές οι κινητοποιήσεις, κόντρα στα ιδιώνυμα και τις απαγορεύσεις, είναι που προώθησαν προς τα μπρος τη δημοκρατία, την πρόοδο, την ελευθερία, είναι που κράτησαν αναμένη τη φλόγα του αγώνα, της θυσίας, της αξιοπρέπειας. Στο δρόμο αυτό θα συνεχίσουμε αταλάντευτα και ως ΚΚΕ θα είμαστε μπροστά όπως πάντα.